μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι άκουσα να λέγεται από την πλευρά της υπεράσπισης του ότι είχε συνένεση, λέει, του 11χρονου παιδιού. Είναι πραγματικά, αυτό είναι γροθιά στο στομάχι να ακούγεται και να λέγεται. Προφανώς, αυτό είναι μια κατασκευή, επιτρέψτε μου να πω, εξωφρενική. Μπορεί και να υπάρχει συνένεση 11χρονου παιδιού? Δεν υπάρχει συνένεση και δεν ενδιαφέρει τουλάχιστον τα δύο από τα τρία κακουργήματα. Έχει φτιάξει ένα σχήμα ο κατηγορούμενος, το οποίο μειώνει ηθικά και την ίδια την παθούσα και μειώνει ηθικά και την οικογένειά της φυσικά, ότι δεν υφίσταται ο βιασμός, διότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ ήταν λογοδοσμένοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ... είμαστε σε ένα σχήμα το οποίο είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, για να μην το χαρακτηρίσω με διαφορετικό τρόπο, γιατί δεν μου επιτρέπει και η θέση μου και μάλιστα δημοσίως.